Ευχαριστώ να σε βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένο. Και έμβημα ούκ έχω ή να εισέρθω εν αυτό. Λάμπρινό μου τη στολήν της ψυχής φωτοδότα και σώσε με. Ψάλλει η Εκκλησία μας. Η ψυχή του χριστιανού η μετανοημένη ψυχή αυτή που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητος και της ευθύνης στρέφει τα μάτια της ψυχής και γοερός αναφωνεί των υφείων της Εκκλησίας ότι σωτήρα μου λέει, ευεργέτα μου, σύ που σταυρώθηκες για μένα την αμαρτωλή ψυχή. Δεν βλέπω να έχω χιτώνα καθαρών. Χιτώνα λαμπρισμένο από τα δάκρυα και τη μετάνοια. Ένδυμα δεν έχω αγνώ και πώς θα παρουσιαστώ ενώπιόν σου, ουράνιε νηφίε κάθε ψυχής μετανοημένης και καθαράς. Ο νυμφώνας σου είναι και κοσμημένος, είναι θαυμάσια στολισμένος και όμορφος. Εγώ όμως δεν έχω ένδυμα ή να εισέλθω και κατοικήσω αιωνίως εν αυτό. Σε παρακαλώ, σε κετεύω, ουράνιε νηφία της ψυχής μου, λάμπρινόν μου, καθάρισε το ένδυμα της ψυχής μου, δώσ' μου τα απαιτούμενα μέσα καθάρσεως για να λαμπρυνθεί το ένδυμα αυτό και να αξιωθώ να γίνω κάτοχος, να γίνω μέτοχος, να γίνω άξιος να κατοικήσω μέσα σε αυτόν τον ουράνιο και αιώνιο νηφώνα σου. Η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο ουράνιος κόσμος, ο αιώνιος και αναλύωτος, είναι ο νυμφώνας του Θεού. Εκεί που κατοικεί ο Θεός εν φωτί, εκεί που οι άγγελοι ψάλλουν ακαταπαύστος το Άγιος, 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 Συ ο Θεός ημών. Σε εκείνο τον ουράνιο κόσμο βρίσκεται η μακαριότητα του Θεού, η ευτυχία, το καλός και η ομορφιά. Ψυχές και καθαρμένες και με τα δάκρυα αγνισμένες αισθάνονται αυτόν τον ουράνιο νυμφώνα. Τον γεύονται, τον βλέπουν με τα μάτια της ψυχής.
τον ωρέγονται και τον ποθούν. Και δεν βλέπουν την ημέρα και την ώρα που θα απέλθουν και θα κατοικήσουν εις αυτόν. Αλλά εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι που δεν έχουμε την πληροφόρηση της συνειδήσεως, γιατί η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, μήτε το σώμα, μήτε η ψυχή. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι ανοιγμένα τα μάτια της ψυχής μας να δούμε τον ουράνιον αυτόν κόσμο, αυτή την ομορφιά, την οποία είδε για λίγο ο Απόστολος Παύλος και ανεφώνησε από έκπληξη και θάμβος και είπε: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, α ο φθαλμός ουκ είδε ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α ετοίμασε ο Θεός της αγαπός ειν αυτόν». Σε αυτόν τον νυμφώνα, τον ουράνιο, καλούμεθα να γίνουμε οικίτορες, να κατοικήσουμε, να συναυλιζόμεθα μετά των αγγέλων, μετά των Αγίων, σε ουράνια παστάδα, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο κάλος της Βασιλείας των Ουρανών, στο φως το απρόσιτον, στον υπέρφωτο γνώφων της αγνωσίας του Θεού. Καλούμεθα με την κάθαρση του χιτώνος, που καλούμεθα να καθαρίσουμε, και μας βοηθά πάρα πολύ η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και ο χρόνος αυτός που ανοίχθηκε μπροστά μας και ανοίγεται κάθε χρόνο, αυτές οι Άγιες ημέρες που με την γενική άποψη της νηστείας, όχι μόνον αποτροφές, αλλά κυρίως από νηστεία κακών επιθυμιών, πρέπει ο κάθε χριστιανός που ποθεί να σωθεί να συγκροτήσει, να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις και τις αποφάσεις του, να προσπαθήσει να ζήσει πιο σεμνά, πιο απέριτα, πιο απλά, να σταματήσει την εξωτερική προσπάθεια της καλοποίησεως και να στρέψει τον καλοποιησμό εσωτερικά. Το εξωτερικό σκεύος καταστρέφεται, διαλύεται, γίνεται βορά και τροφή των σκολίκων και της φθοράς. Αλλά την ομορφιά της ψυχής, όχι μόνον κανένα πράγμα δεν την φθείρει, αλλά μάλλον το Πνεύμα του Θεού την εξοραίζει εις το ευγενέστερον. Επειδή ο χρόνος ολοένα και συντέμνεται, όλο και λιγοστεύει, κάθε μέρα που περνάει, να και ένα βήμα προς το θάνατο. Πότε άραγε θα λαμπρύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας? Να ξέρετε ότι και ένα δάκρυο
ισοδυνομεί το λουτρό. Όπως το λουτρό ανακουφίζει και το ένδυμα το καθαρίζει, ούτω πως και τα δάκρυα της μετανοημένης ψυχής αχνίζει την καρδιά, αχνίζει το νου, αχνίζει την ψυχή, αχνίζει το σώμα, αχνίζει την ζωή, αχνίζει τον λόγο, αχνίζει ακόμα και την κάθε έκφραση του ανθρώπου. Να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα με πολύ ταπείνωση. Η μετανοημένη ψυχή, στη μετανοημένη ψυχή της δίδεται λόγος. Της δίδεται φωτισμένη προσευχή. Το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου, τη Μεγάλη Τρίτη. Πού ήξερε αυτή να κάνει προσευχή, αφού ήταν μια γυναίκα του δρόμου? Αυτή η στιγμή όμως απεφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλείνει προς το φως και προς την αλήθεια. Της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσα ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Γονάτισε. Και πώς θα δεν του είπε? Γιατί της απεκαλύφθη ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας της. Όλοι οι άλλοι την εξυπάτησαν και είδε ότι μόνον ο Χριστός, ο Ιησούς, είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, την χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. Δέξε με, είπε, την αμαρτωλή, δέξε μου το πέλαγος της αμαρτίας. Και είδατε ότι τα δάκρυά της ήταν τόσο πολλά που αναγκάστηκε να τα σκουπίσει με την πλούσια κόμη της. Του Χριστού μας δεν το χρειαζόταν μύρον, αλλά το πολυτιμότερο μύρον ήταν τα δάκρυά της. Άξιζαν μεγάλον πλούτο. Ήταν σε θέση να εξαλείψουν όλο το χρέος που είχε απέναντι στο Θεό. Ήτανε βουρκωμένη και καταπνιγμένη στη βρωμιά και στη δυσοδεία. Αλλά τα πολύτιμα εκείνα δάκρυα την αξίωσαν να λαμπρύνει το ένδυμα της ψυχής της και να γίνει αποδεκτή από τον Σωτήρα μας. Έτσι κάθε ψυχή που κλαίει, που βρέχει νοερό στα πόδια του Χριστού μας, δέχεται την αυτήν ανταπόκριση την οποία δέχτηκε και η πόρνη γυναίκα. Δεν είναι μόνο ότι σώθηκε, αλλά έγινε και φωτεινό παράδειγμα. Κάθε ψυχής παραστρατημένης της και της δίδεται ο τρόπος και η άδεια και το φως για επιστροφή. Αν μπορούσε κανείς να εμβαθύνει στην ψυχή αυτής της γυναικός καθή στιγμή ολοθύρετο και έκλαιγε και έβρεχε
με τα πολύτιμά της δάκρυα τους αχράντους πόδας του Χριστού, οποία ανακούφισης, οποίο βάρος της έφυγε και πόση ανακούφιση πήρε στην συνείδησή της. Ο Χριστός μπροστά σε αυτά τα δάκρυα της έδωσε όλη την άφεση των αμαρτιών της. Έτσι και σε κάθε άνθρωπο που επιστρέφει κοντά του, του δίνει πλούσια τη συγγνώμη, αρκεί να μετανοήσει ειλικρινά. Ουδέν πρόβλημα μετά την μετάνοια. Ούτε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζει αυτόν. Ορκίζεται στον εαυτόν του ο Θεός και λέει, δεν θέλω κανένας άνθρωπος, καμία ψυχή να μην χαθεί και να μην κολλαστεί. Αλλά θα την περιμένω, θα εξαντλήσω κάθε χρόνο και κάθε προσμονή την επιστροφή του. Ας ακολουθήσουμε τον φωτεινό δρόμο της μετανοίας. Εάν μετανοήσουμε, μετανοεί και ο Θεός. Έρχεται ο άνθρωπος και λέει πολλές φορές από το βάρος της αμαρτίας, μα δύναται ο Θεός να μου συγχωρέσει αυτά που έκανα. Από μιας πλευράς έχει δίκιο. Νιώθει το βάρος, τόσο βάρος, μπορεί να το σηκώσει ο Θεός για όνομα του Θεού? Δεν μπορεί ο Θεός να σηκώσει το βάρος μιας ψυχής αμαρτωλής? Ο Χριστός, το πέλαγος της εσπλαχνίας και των εκτιρμών, μία χούφτα άμμος μέσα στους ωκεανούς όταν ριχθεί, έχει καμία υπόσταση? Καμία υπόσταση, χάνεται. Φαίνεται τίποτε στην επιφάνεια, ιδαμός. Ακριβώς έτσι είναι και για όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητας. Μηδέν εμπρός στην άβυσο της εσπλαχνίας του Θεού, πολλομάλλον μιας και μόνο ψυχής. Αλλά έρχεται από τα δεξιά ο αλότριος της σωτηρίας του ανθρώπου, ο δαίμον, και την συμβουλεύει ότι δεν συγχωρείσαι με τίποτε, και την σπρώχνει και την πιέζει και την πρεσάρει για να την εξωθήσει στο έγκλημα της αυτοκτονίας. Γι' αυτό το λόγο εμείς ποτέ δεν θα πιστέψουμε κάτι τέτοιο, ακόμη και αν κάθε μέρα εγκληματούμε, εμείς ποτέ να μην χάσουμε την ελπίδα. Όσα και αν πράττουμε, όσο και αν πίπτουμε, όσο και αν τραυματιζόμεθα και χτυπάμε, μηδαμός απελπισία και απόγνωση. Μα θα πει ο λογισμός, έως πότε θα με περιμένει ο Θεός? Εφόσον ο Θεός σου χαρίζει ζωή, αυτό είναι μία εγγύηση του Θεού ότι σε περιμένει. Δεν μπορείς εσύ να αποκλείσεις το δικαίωμα της προσμονής του Θεού να σε περιμένει. Με αυτή την ελπίδα, με αυτό το θάρρος, να προσεχόμεθα στον θρόνο της χάριτος του Θεού. Έχουμε αναρρύθμιτα φωτεινά παραδείγματα μετανοίας
ανθρώπων μακράν του Θεού, οι οποίοι επέστρεψαν, όχι μόνο σωθήκαν απλώς, αλλά άγγιξαν τα μεγάλα μέτρα της αγιότητος. Η Ωσία Μαρία, η Αιγυπτία, τι ήταν? Πόσοι και πόσες σαν την Ωσία Μαρία δεν υπήρξαν αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά και άγιοι κατόπιν. Γι' αυτό κανείς να μην απελπίζεται, αλλά να προσεχόμεθα με μετάνοια στον αντιπρόσωπο του Χριστού, που δύναται με το λόγο του να οικειώσει τον αμαρτωλό μετά του Θεού. Τον δικαιώνει αμέσως, αυτοστιγμής. Όσα εάν λύσετε επί της γης, έστε λυμμένα εν του ουρανό. Η χάρη του Παναγίου Πνεύματος έστεσε συγκεχωρημένων και λυμμένων και εν τον ίν και εν το μέλλον αιώνι. Αυτομάτως το κομπιούτερ του Θεού χτυπάει 0 αμάρτημα. Με το κομπιούτερ ανοίγεται η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών. Ο νυμφόδας κάνει δεκτόν τον άνθρωπο, τον προηγουμένος μη έχοντα λελαμπρισμένον τον χιτώνα της ψυχής. Αυτή τη μεγάλη εσπλαχνία του Θεού ας την ευχαριστήσουμε, ας την προσκυνήσουμε με όλη την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας. Εάν ο Θεός δεν ήταν τόσο απείρος έσπλαχνος, ουδείς ο σωζόμενος. Κανείς δεν θα εσώζεται, διότι ουδείς βρίσκεται και υπήρξε επί της γης άμεμπτος και χωρίς σφάλμα και κοιλίδα. Ουδείς μπορεί να καυχηθεί ότι ετήρησε την καρδία του άμεμπτη και καθαρή. Αλλά η εσπλαχνία του Θεού όμως είναι τόσο δραστική, το φάρμακο αυτό είναι τόσο φοβερό και τρομερό, που εξαλείφει τα πάντα. Κάνει τρομερές επεμβάσεις, απίθανες εγχειρήσεις, και σώζει τον άνθρωπο από βέβαιων ψυχικών θάνατων. Εδώ βλέπουμε ψυχές που έφυγαν αμετανόητα, και θεία επεμβάση και θεία προνοία διαπρεσβειών αγίων ανθρώπων επέστρεψε ο Θεός την ψυχή πίσω και της έδωσε τη συγγνώμη, διότι μετά θάνατον ούκια στη μετάνοια από την ίδια κολλασμένη ψυχή. Για να μετανοήσει η ίδια έπρεπε να επιστρέψει στη ζωή, και αυτά τα θαύματα ακόμη τα έκαμε η πρόνοια του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Ο Χριστός μας περιμένει. Δεν πρέπει να βραδύνουμε. Ο νυφώνας εινέοπτε. Μας περιμένει το στάδιο της νηστείας, της καθάρσεως, το λουτρό. Μας περιμένει. Το βαδίζουμε τώρα. Το περπατούμε. Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Όλα συμβάλλουν προς μετάνοια. Τα λόγια της Εκκλησίας είναι όλα κατανυχτικά, αρκεί να προσέξουμε την έννοια. Ας γονατίζουμε κάθε μέρα, κάθε νύχτα, και ας επικαλούμεθα πνεύμα κατανύξεως και δακρύων να μας χαρίσει ο Θεός. Και όταν
αγγίξει ο Θεός τα μάτια, να τον ευχαριστήσουμε και να ταπεινωθούμε και να εκφράσουμε την αδυναμία μας και ότι με την εσπραχνία του και μόνον μετανοούμε. Όχι ότι είμαι θα ικανή για μετάνοια, ούτε γι' αυτό δεν είμαι θαύση. Και το ότι πιστεύουμε στον Θεό και ότι αναγνωρίζουμε την αμαρτία είναι χάρις Θεού, είναι εσπραχνία. Εάν η χάρις δεν επισκιάσει, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Εάν αλλάζουμε, εάν μετανοούμε, αν σκεπτόμεθα επιστροφή, είναι χάρις Θεού. Για να έρθει η χάρις του Θεού, είμαστε δεκτοί από τη χάρη. Ας μετανοήσουμε όσον έχουμε τον καιρό μπροστά μας, όσον είναι στη διάθεσή μας. Και ο Θεός είναι τόσο καλός, ο Ουράνιος Πατέρας έχει τέτοια καρδιά που όλοι χωράμε μέσα Του. Αρκεί να προσέρθουμε εν μετανοία και ψυχολογήσει. Να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, να τους μιλήσουμε για το Θεό, να τους μιλήσουμε για την αγάπη του Ουρανίου Πατρός. Ας τους δώσουμε θάρρος και ελπίδα, διότι μία ψυχή να βοηθήσουμε είναι η μεγαλύτερα, όπως είπαμε και άλλοτε, ελεημοσύνη. Όπως και εμάς μας βοήθησαν άλλοι άνθρωποι του Θεού, οφείλουμε και εμείς να το κάνουμε αυτό. Και τώρα στις Άγιες προηγιασμένες λειτουργίες ας προσερχόμεθα, διότι είναι γεμάτες κατάνοιξη και χάρη. Τι ωραίο το χειροβικό της προηγιασμένης λειτουργίας. Μα εκείνο το χειροβικό του Μεγάλου Σαββάτου, τι δογματική και θεολογία έχει μέσα του. Και αδειάσουμε τους εαυτούς μας και να βρεθούμε γρηγορούντες και νύφωνες, να καταπολεμήσουμε την αμέλεια και τη ραθυμία. Ξέρετε ότι η ραθυμία και η αμέλεια εμποδίζουν τα αγαθά του Θεού στον άνθρωπο. Έρχεται ο δαίμον και μας φέρνει κόπωση, κουμάρες, μην κάνεις τις μετάνοιες. Μη σηκώνεσαι τώρα για προσευχή, κοιμήσου λίγο παραπάνω. Είσαι κουρασμένος, θα πας για δουλειά και τόσα άλλα ψιθυρίσματα. Ας μην τον ακούσουμε. Ας βιάσουμε, διότι δεν ξέρουμε μετά από λίγες στιγμές τι μπορεί να συμβεί. Όπου ευρώσε, εκεί και κρινώσε. Αν μας βρει απάνω στη βία, μετά των βιαστών θα μας κατατάξει. Αν μας βρει στην αμέλεια και στη ραθμία, μετά των ραθήμων και των αποτυχημένων θα μας κατατάξει. Γι' αυτό